Εκτός λειτουργίας εδώ και 4 χρόνια είναι ο αξονικός τομογράφος στο νοσοκομείο της Νάουσας. Αποτέλεσμα είναι οι κάτοικοι να αναγκάζονται να μετακινούνται μέχρι τη Βέρεια για να κάνουν την πολύ σοβαρή εξέταση. Οι ελλείψεις του νοσοκομείου δεν σταματούν εκεί, καθώς η παθολογική κλινική διαθέτει μόλις μία γιατρό. Έχουμε μία παθολόγο, η οποία πρέπει να κάνει, να εξετάσει την κλινική της, να εξετάσει τα επίγοντα περιστατικά, να κάνει εξωτερικά ιατρία. Μία γιατρός δεν μπορεί με 15 εφημερίες. Οι υπόλοιποι γιατροί που έρχονται είναι μπαλώματα για το νοσοκομείο. Επί σειρά ετών ήταν κλειστή και η μευτική κλινική, η οποία άρχισε να επαναλειτουργεί πρόσφατα, αλλά με μόλις έναν γιατρό. Είχαμε κλειστεί τη μευτική κλινική. Το προσωπικό της μευτικής, οι ΜΕΕΣ, όλες αυτή τη στιγμή απασχολούνται σε άλλα τμήματα, είτε ως νοσηλευτικό προσωπικό είτε ως διοικητικό προσωπικό. Ο ένας και μοναδικός γιατρός, ένας κούκκος, δεν φέρνει την άνοιξη. Όπως λένε οι κάτοικοι, το νοσοκομείο της Νάουσας λειτουργεί χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλει το προσωπικό. Ελλείψεις έχουμε, αλλά παρόλα αυτά οι άνθρωποι προσπαθούν όλοι. Γιατροί, νοσοκόμες, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Έχουμε 22 μέρες τρομές στον μπαμπά μου. Έχουν κάνει τα πάντα. Δύσκολη είναι. Δεν έχει γιατρούς και αυτά. Καλά είναι να μείνει, να υπάρχει. Γιατί η ταλαιπωρία είναι το να πάμε στη Βέρεια και για τα υπόλοιπα χωριά. Είδα περιστατικό λόγω έλλειψης αξονικού να μην μπορεί να εντοπιστεί έγκαιρα το πρόβλημα και τώρα η γυναίκα χαροπαλεύει. Είναι στα τελευταία της. Ένας οφθαλμίατρος καλείται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των ασθενών στο νοσοκομείο της Βέρειας. Λόγω των ελλείψεων σε αναισθησιολόγους υπάρχει πρόβλημα και στον προγραμματισμό των χειρουργείων. Εκτός από τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης, το νοσοκομείο Βέρειας, λόγω της θέσης του, εξυπηρετεί ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Θέλουμε επιπλέον ιατρικό προσωπικό, αναισθησιολόγους, το κυριότερο πρόβλημα για όλα τα νοσοκομεία αλλά και για εμάς, γιατί χωρίς τον επαρκή αριθμό αναισθησιολόγων δεν μπορούμε να έχουμε τον ικανοποιητικό αριθμό των χειρουργείων. Υπάρχει πρόβλημα στους οφθαλμίατρους, επειδή ο κόσμος σήμερα και με την κρίση δεν μπορεί να κάνει μια εγχείρηση καταράκτη και υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για να κάνει εγχείρηση στο δημόσια δομή που είναι δωρεάν. Επειδή υπάρχει μόνο μία γιατρός και τώρα ήρθε ένας δεύτερος, που βέβαια και αυτό είναι στα συν, ότι ήρθε και δεύτερος γιατρός, υπάρχουν μεγάλη ζήτηση και σε αυτό το τομέα. Για τα σοβαρά προβλήματα των δύο νοσοκομείων ενημερώθηκε ο Υπουργός Υγείας, που πραγματοποίησε επίσκεψη στον ομό και είχε συνάντηση με τοπικούς φορείς και στελέχη από το χώρο της υγείας. Ο Ανδρέας Ξανθός ανακοίνωσε προσλήψεις για τα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Με τις μόνιμες προσλήψεις γιατρών που θα γίνουν αυτή την περίοδο, στοχευμένα ένα κομμάτι αφορά τα ΤΕΠ. Εδώ θα είναι 5 γιατροί για το νοσοκομείο της Βέρειας και 3 για το νοσοκομείο της Νάουσας. Είναι μια πολύ κρίσιμη ενίσχυση σε ένα τμήμα το οποίο παίζει ένα πολύ ζωτικό ρόλο στη λειτουργία του συστήματος. Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας του ΕΣΥ. Είναι ο χώρος όπου υπάρχει πολλές φορές και ταλαιπωρία και πολύ ωραίες αναμονές. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να έχει λυθεί και το πρόβλημα με τον αξονικό τομογράφο στο νοσοκομείο της Νάουσας. Ο αξονικός τομογράφος έχει ενταχθεί πια για εγκατάσταση στο νοσοκομείο της Νάουσας μέσα από το πρόγραμμα που κάνει το διαγωνισμό, το Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Ένας από τους 20 του αξονικούς που θα πάρει το Σισμανόγλιο θα εγκατασταθεί στο νοσοκομείο της Νάουσας και η αξονιάδα για το νοσοκομείο της Νάουσας έχει τελειώσει. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, το επόμενο διάστημα πρόκειται να παραδοθεί η νέα πτέρυγα του νοσοκομείου, που θα δώσει τη δυνατότητα αποσυμφόρησης των κλινικών.